κυρώσεις στον ιερέα που επέτρεψε το βράδυ της Ανάστασης να αναγνωστεί μέρος του Ευαγγελίου στα Βλάχικα επέβαλε η Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου. Το θέμα είχε προκαλέσει την αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, που τόνιζε ότι τα Βλάχικα είναι γλώσσα προφορική και δεν θεωρείται ούτε ξένη ούτε μειονοτική. Αυτά τα ιερά μας και τα όσια, τα οποία τα είχαμε πάντα εκπεφρασμένα στην ελληνική, δεν μας αρέσει να εμφανίζονται σκόπιμα ή από άγνοια σε οποιαδήποτε άλλη, ας πούμε, γλώσσα. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση λέει ότι η Μητρόπολη, αφού εξέτασε το θέμα της αποδόσεως του κειμένου του Ευαγγελικού Αναγνώσματος της Αναστάσεως στη Βλαχική Διάλεκτο, κατά την τέλεση της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου και αφού κάλεσε τον εφημέριο του Ιερού Ναού σε έγγραφη απολογία για τα αποδιδόμενα σε αυτόν αντικανονικά παραπτώματα, επέβαλε σε αυτόν τις δέουσες εκκλησιαστικές κυρώσεις.